Είμαστε σήμερα όλοι εδώ για να σε αποχαιρετήσουμε. Η οικογένειά σου, οι σύντροφοί σου, οι συναγωνιστές σου, οι ασθενείς σου, όλοι αυτοί που σε γνωρίσαμε και σε αγαπήσαμε μέσα στους καθημερινούς σου αγώνες, στους δρόμους, στο ιατρείο, στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, σε κάθε μετερίζη που σε χρέωσε το κόμμα μας. Με δάκρυα στα μάτια, αλλά και με το σφίξιμο της γροθιάς σε αποχαιρετούν οι εργατικοί λαϊκοί άνθρωποι της πόλης μας, γνωρίζοντας ότι σήμερα αποχαιρετούν έναν δικό τους άνθρωπο, έναν αταλάντευτο και ακούραστο υπερασπιστή των δικαιωμάτων τους και των δίκαιων τους. Σε αποχαιρετούμε με περηφάνεια, γιατί ακόμα και στην τελευταία μάχη που έδωσες με την ασθένειά σου, αποδείχθηκες μαχητής και παλικάρι. Έφυγες όρθιος και μέχρι το τέλος, παρά τις πολλές δύσκολες στιγμές σου, Κατάφερες να διατηρήσεις την εικόνα που είχαμε για σένα όλοι όσοι είχαμε την τύχη να σε γνωρίσουμε. Την εικόνα σου με το χαμόγελο, με αυτό το διαπεραστικό γοητευτικό σου βλέμμα, με την αγωνιστική αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Από αυτή την άποψη, κατάφερες και βγήκε και πάλι νικητή. Με απέραντο σεβασμό, η Κεντρική Επιτροπή, η Επιτροπή Περιοχής της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ, όλο το κόμμα, αποχαιρετά σήμερα το λαϊκό αγωνιστή, τον κομμουνιστή γιατρό, το στέλεχος του ΚΚΕ, σύντροφο Βασίλη το Παλιανίδη. Ο σύντροφο Βασίλης γεννήθηκε το 1962 στην Τασκένδη του Ουσμπεκιστάν από γονεί πολιτικού πρόσφυγε. Οργανώθηκε στην ΚΝΕ στα τέλη τη δεκαετία του 70, όταν ήταν μαθητή Λυκείου στην περιοχή του Κορυδαλού, το 1981 έγινε μέλο του ΚΚΕ και την ίδια χρονιά ξεκινάει τι σπουδέ του στην Ιατρική Σχολή του Λένινγκραντ με υποτροφία του Συλλόγου Ελληνοσοβιτικής Φιλία. Έχοντα ζήσει και σπουδάσει στο σοσιαλισμό, είχε ζωντανέ εικόνε και μνήμε από τι κατακτήσει των σοσιαλιστικών χωρών, εμπειρίε και ιδανικά που καθημερινά προσπαθούσε να μεταλαμπαδεύσει. Το 1987 τελειώνει την παιδιατρική και επιστρέφει στην Ελλάδα όπου παίρνει την ειδικότητα του πνευμονολόγου στο νοσοκομείο Σωτηρία. Ο σύντροφο Βασίλης ήταν και παρέμεινε μέχρι το τέλο τη ζωή του μέλο και στέλεχο του ΚΚΕ. Για πολλά χρόνια εκπροσώπησε το κόμμα μα από πολλέ και διαφορετικέ θέσει ευθύνη. Υπήρξε σε πολλέ εκλογικέ αναμετρήσει υποψήφιο βουλευτή του ΚΚΕ, για πολλά χρόνια υποψήφιο δήμαρχο και επικεφαλή του ψηφοδελτίου που στηρίζει το ΚΚΕ στο Δήμο Αχαρνών, ενώ για πάνω από 20 χρόνια βρέθηκε στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών, μεταφέροντα κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα του λαού μα, διεκδικώντα να ικανοποιηθούν δίκαια αιτήματα του λαϊκού κινήματο τη περιοχή. Ο σύντροφο Βασίλη, την ιδιότητά του, ω μέλο και στέλεχο του ΚΚΕ, δεν τη διαπραγματέστηκε ποτέ. Απεχθανόταν τι προσπάθειε διαφόρων, που προσπαθούσαν να διαχωρίσουν τον ίδιο την εκτίμηση και την αναγνώριση που είχε κερδίσει από το ίδιο του το κόμμα και την επιλογή του να είναι κομμουνιστής. Το αντιλαμβανόταν ως ένα στοιχείο μιας ή πιο ύπουλης, αν θέλετε, επίθεσης απέναντι στον ίδιο αλλά και απέναντι στο κόμμα. Την πίστη στην υπόθεση της εργατικής τάξης, στα ιδανικά του σοσιαλισμού-κομμουνισμού, την επιβεβαίωνε κάθε μέρα, κάθε ώρα. Ακόμα και όταν ενημερώθηκε πρώτη φορά για την ασθένειά του, ο σύντροφο Βασίλης το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να ενημερώσει την κομματική οργάνωση. Όχι για να ζητήσει κάποια βοήθεια, αλλά για να γνωρίζουμε ότι μπορεί από κάποιε κομματικέ δουλειέ να απουσιάζει. Φρόντιζε να μην αφήνει κανένα περιθώριο να πιστέψει ή να νομίσει κανεί ότι μπορεί το οτιδήποτε να τον απομακρύνει από το κόμμα του. Ταυτόχρονα ήταν αποφασισμένος να δώσει τη μάχη και να κερδίσει έστω και μία μέρα παραπάνω ζωής. Όπως χαρακτηριστικά μας έλεγε, μην αγχώνεστε, τα ιατρικά προγνωστικά εγώ θα τα διαψεύσω. Κι έτσι έκανε. Τα διέψευσε και ήταν εξαιρετικά χαρούμενος και περήφανος γι' αυτό. Τις παραπάνω μέρες ζωής που με τον αγώνα του και με τη βοήθεια των γιατρών του κέρδισε, δεν σκέφτηκε ποτέ και δεν ήθελε να τις περάσει άσκοπα. Τι διέθεσε και αυτέ στην οικογένειά του που, πόσο, που τόσο αγαπούσε, στου ασθενεί του, στο κόμμα του και στον αγώνα του. Την περίοδο που προετοιμαζόμασταν για τη μάχη των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, ο σύντροφο Βασίλης είχε αντιληφθεί ότι είχαμε δισταγμό να του προτείνουμε να εκπροσωπήσει ξανά το κόμμα από τη θέση του υποψήφιου δημάρχου. Ο δισταγμό προέκυπτε από το γεγονό ότι δεν θέλαμε να τον φορτώσουμε με άγχο, με παραπάνω δουλειέ δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να επιβαρυνθεί η υγεία του από μια τέτοια επιλογή. Μας φώναξε να συζητήσουμε και μας είπε «Μη διστάζετε. Αυτή τη μάχη θέλω να τη δώσω. Θα τη φτάσω ως το τέλος, έστω και μπουσουλώντας». Το είπε και το έκανε. Την έφτασε στο τέλος. Όπως είχε συνηθίσει να κάνει με ό,τι το ανέθετε το κόμμα. Και την έφτασε στο τέλος, όχι μπουσουλώντας, αλλά όρθιος, Ανάμεσα στι χημειοθεραπείε, πραγματοποιούσε περιοδίε, μιλούσε σε συγκεντρώσει. Στι πρόσφατε πυρκαγιέ, βρέθηκε στο πλευρό των πυρόπληκτων τη Αγία Παρασκευή. Συνομιλούσε καθημερινά με το λαό τη περιοχή για την ανάγκη ενίσχυση του ΚΚΕ. Ήταν και φέτο στη θέση του στι εκδηλώσει του 41ου Φεστιβάλ τη ΚΝΕ και του Οδηγητή. Είχε το άγχος να ανταποκρίνεται μέχρι την τελευταία στιγμή στην ιδεολογική και πολιτική διαπάλη. Γι' αυτό το λόγο, το μόνο που ζητούσε ήταν να φροντίζουμε να του ανανεώνουμε τη συνδρομή στο ριζοσπάστη, για να τον έχει κάθε πρωί στο σπίτι και να μπορεί να τον διαβάσει. Ω γιατρό, για πολλά χρόνια και ω το τέλο τη ζωή του, εργάστηκε στο κέντρο υγεία του Δήμου Αχαρνών. Διετέλεσε μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Πανελλήνιας Ομοσπονδία Ιατρών Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεία δίκαια κατέκτησε τον τίτλο του λαϊκού γιατρού, αφού υπήρξε στην κυριολεξία υπηρέτη του λαού. Δεν ήταν μόνο ότι ως γιατρός δεν είχε ωράριο και βρισκόταν πάντα εκεί που υπήρχε ανάγκη δίπλα στους ασθενείς του. Δεν ήταν μόνο η επιστημονική του κατάρτιση που πολλοί εξέρουν στα μηνύματα που λαμβάνουμε μετά την είδηση της απώλειάς του. Ο σύντροφος Βασίλης κατέκτησε τον τίτλο του λαϊκού γιατρού γιατί όπως είχε ο ίδιος πει, δεν ξεχωρίζουμε την επιστημονική μας ιδιότητα από την πολιτική μας δράση. Τα βάζουμε σε ένα ενιαίο πλαίσιο δράση. Ταυτόχρονα με την επιστήμη σου να παίρνει και την πολιτική σου θέση. Άλλωστε, είναι καθήκον τη επιστημονική κοινότητα να παίρνει θέση. Ναι, και ο σύντροφο ο Βασίλη είχε πάρει θέση. Δεν έμεινε μόνο στη μάχη για να θεραπεύσει του ασθενεί του με όσα εργαλεία είχε στη διάθεσή του. Δεν έκατσε μόνο πάνω από τα ιατρικά βιβλία για να εξελίξει την επιστημονική του κατάρτιση, αλλά αγωνίστηκε για να διατεθούν όλα τα επιστημονικά επιτεύγματα στην υπηρεσία του λαού και της υγείας του. Δεν συμφιβαζόταν με τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες υγείας, που έβαζαν και συνεχίζουν να βάζουν το λαό στον κίνδυνο. Αντιπάλεψε μέχρι την τελευταία στιγμή την πολιτική που θεωρεί κόστος την υγεία του λαού μας, που οδηγεί στο ράβε ξύλωνε και στο τέλος πάντα την πληρώνει ο λαός. Μέχρι και πριν λίγες μέρες, επικοινωνούσε με το κόμμα να το ενημερώσει για τις μετακινήσεις προσωπικού από το Κέντρο Υγείας Σαχαρνών στο Ογκολογικό Νοσοκομείο. Μας έλεγε τη γνώμη του για τις παρεμβάσεις που έπρεπε να κάνουμε. Σήκωνε συνεχώς το αγωνιστικό του ανάστημα για να επερασπιστεί το κοινωνικό αγαθό της δημόσιας δωρεάν υγείας απέναντι στην εμπορευματοποίησή τη που στόχο έχει να κερδίζουν οι λίγοι, οι επιχειρηματικοί όμιλοι της υγείας. Ο σύντροφο Βασίλης κατέκτησε τον τίτλο του Λαϊκού Κομμουνιστή Γιατρού, γιατί δίπλα στι επιστημονικέ του γνώσει πρόσθεσε και το όπλο των επαναστατικών του ιδεών. Δίπλα στα ιατρικά όπλα που διέθετε, πρόσθεσε και τα όπλα τη προκήρυξη και τη διεκδίκηση. Δεν έκλεισε την ιατρική ποδιά στου τέσσερι τείχου του ιατρίου, αλλά την έβγαλε στο δρόμο του αγώνα μαζί με του ασθενεί του και όλο το λαό. Όχι υποβιβάζοντά τη, αλλά εξυψώνοντά τη. Ο σύντροφο Βασίλη αγαπούσε τη ζωή. Γι' αυτό το λόγο πάλεψε όσο μπορούσε για του ασθενεί του και για τον ίδιο. Λόγω και τη επιστημονική του ιδιότητα, γνώριζε από ένα σημείο και μετά πολύ καλά ότι τα περιθώρια ασθενεύουν. Ποτέ όμω δεν μα εξέφρασε τι σκέψει του και τα συναισθήματά του γύρω από αυτό το θέμα. Σαν έμπειρο αγωνιστή και κομμουνιστή, μα έλεγε μόνο τα δεδομένα για την εξέλιξη τη ασθένειά του και για το σχεδιασμό που είχε για να την αντιπαλέψει απεχθανόταν να τον λυπούνται και η αλήθεια είναι ότι δεν του τέριαζε. Γι' αυτό το λόγο, καθ' όλη τη διάρκεια της περιπέτειας της υγείας του, κάθε φορά που τον ρώταγε πώς είναι, αυτός απάνταγε μονότονα. Μια χαρούλα. Είχε τέτοια αποθέματα ψυχής που ορισμένες φορές σε έκανε να νιώθεις ότι έβγαζε τη γλώσσα του στο θάνατο. Λίγες μέρες πριν φύγει από τη ζωή, μας ζήτησε να βρεθούμε από κοντά και να συζητήσουμε. Εμεί πιστέψαμε ότι ήρθε η ώρα να μα μιλήσει για την εξέλιξη τη υγεία του και του προβληματισμού του πάνω σε αυτό το θέμα. Όμω μα διέψευσε και πάλι. Ήθελε να μιλήσουμε για το κόμμα, για τι πολιτικέ εξελίξει. Μα μίλησε με ικανοποίηση για τη δράση του κόμματο, για τη στήριξή μα στον Παλαιστινιακό λαό, για τον αγώνα να μην εμπλακεί η Ελλάδα στο μακελιό. Ήταν χαρούμενο που δεν περνάει αμάσιτη η άθλια προπαγάνδα στήριξη του κράτου δολοφόνου του Ισραήλ. Που ευρύτερε εργατικέ λαϊκέ δυνάμει προσεγγίζουν το κόμμα. Μα επισήμανε την ανάγκη να βρεθούμε ω κόμμα έτοιμοι μπροστά στι νέε παγίδε που επιχειρούν να στήσουν αστικέ πολιτικέ δυνάμει, κύρια με την αναδιάταξη στον χώρο τη Ολυδημοκρατία. Ο σύντροφο Βασίλη δεν είχε ταλαντεύσει. Είχε διαλέξει πλευρά στη ζωή του. Είχε διαλέξει την πλευρά των ανθρώπων του μόχθου και του μεροκάματου, την πλευρά των αδικημένων. Με αυτού δέθηκε και από αυτούς αγαπήθηκε. Γι' αυτό το λόγο και η πολιτική του και η κοινωνική του δράση ήταν συνειφασμένη με τη δράση του ΚΚΕ. Στην τελευταία του ομιλία, στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση εδώ στο Δημαρχείο Αχαρνών, απαντώντα σε ορισμένου που αξιοποιούσαν τα προβλήματα τη υγεία του στην προεκλογική αντιπαράθεση, είπε: Είμαι εδώ παρών, είμαστε εδώ παρών, και θα είμαστε και στι 8 του Οκτώβρη θα είμαστε και στις 10 του Οκτώβρη, θα είμαστε και την 1η Γενάρη. Κι ας μην έχουν αυτά πάτε συνέχισε. Έχουμε πάρα πολλούς από πίσω. Νέα γενιά, νέα φουρνιά που μπορεί να έρθει επάξια να αντικαταστήσει χωρίς να κάνει βήμα πίσω. Και αυτό, είπε, μπορώ να σας το διαβεβαιώσω για όλους όσους γνωρίζω. Έτσι είναι, σύντροφε Βασίλη. Θα συνεχίσεις να είσαι εδώ στους μεγάλους αγώνες του λαού μας. Γιατί άφησες βαθύ αποτύπωμα με την προσφορά σου στο κόμμα, στους αγώνες, στη συνολική σου διαδρομή. Και εμείς σου υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε τα πάντα να καλύψουμε το μεγάλο κενό που εσύ αφήνεις. Σε αποχαιρετούμε με σεβασμό και περηφάνεια, εκφράζοντας τα πιο θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους συγγενείς σου, στη σύζυγό σου Βιβί και στο γιο σου Γιώργο.